Γεννιέστε τέλη της δεκαετίας του 1950 στο Χαρβάτι, στη σημερινή Παλίνη. Εκεί μεγαλώνετε κιόλας. Είστε άτακτο ή ήρεμο παιδί? Άτακτο θα έλεγα. Δεν θα μπορούσα να πω ότι, ότι ήμουν και το, πώς το λένε, το μαζεμένο παιδάκι σε μια γωνίτσα που δεν μίλαγα, έτσι. Καλός μαθητής. Στο γυμνάσιο άρχισα σιγά σιγά, εντάξει, και έμπαινα σε μια άλλη ηλικία και αρχίσαμε ποδόσφαιρο, μπάλα που λέγαμε. Σε μαθήματα τα οποία με ενδιέφεραν, όπως ήταν, ας πούμε, τα μαθηματικά, ήμουν πολύ εντάξει. Σε άλλα μαθήματα ήμουν λιγότερο εντάξει, δηλαδή όμως εντάξει. Δεν ήμουν του 20, ήμουν του 16, ξέρω εγώ. Ό,τι μ' άρεσε, αφησιωνόμουν πολύ. Ό,τι δεν μ' άρεσε, το πέρναγα. Και στο πανεπιστήμιο το ίδιο έκανα. Δηλαδή υπήρχαν, δεν θέλω να πω τώρα, γιατί έχω και συναδέλφους, ας πούμε, μαθήματα τα οποία δεν με ενδιαφέρανε καθόλου. Και προσπαθούσα, ξέρω εγώ, να κάτσω μερικές μέρες πριν από τις εξετάσεις, να δω, να πάρω έτσι μια οσμή από των πραγμάτων, να περάσω το μάθημα. Αλλά άλλα μαθήματα, ξέρω εγώ, κβαντομηχανική, παράδειγμα τώρα, έτρωγα όλη μου τις ώρες σε αυτό το πράγμα. Το οποίο ήξερα βέβαια ότι ήταν κακό από μια άποψη, με την έννοια ότι για να περάσει πρέπει να περάσει όλα τα μαθήματα. Έτσι δεν είναι. Αλλά ήταν τόσο πολύ με τράβαγε που δεν μπορούσε να με αφήσει. Πότε γίνεται αυτό το κλικ και λέτε τώρα θέλω να ασχοληθώ με τη φυσική? Εκεί γύρω στην πρώτη λυκείου προς δευτέρα λυκείου, τότε πήγαμε στο, είχαμε πρακτικό και κλασικό. Και πήγα στο πρακτικό που ήταν για πολυτεχνείο, φυσικομαθηματική, θετικές επιστήμες γενικότερα. Και τότε εκεί είδα ότι μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν και τα μαθηματικά πολύ, να είμαι ειλικρινής, και γι' αυτό έγινε και θεωρητικός φυσικός. Και μετά με την φυσική, πραγματικά διάβαζα, λες και διάβαζα, πώς το λένε, μυθιστόρημα κατά κάποιο τρόπο, και πήγαινα παρακάτω και έβλεπα ότι μου μένανε. Κύριε Νανόπουλε, το κύριο ερευνητικό σας έργο ανήκει στο πεδίο της σωματιδιακής φυσικής και της κοσμολογίας. Μπορείτε να μας πείτε με απλά λόγια με τι ακριβώς ασχολείστε? Αυτό που ασχολούμαι είναι και με σωματιδιακή φυσική και με κοσμολογία, και αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε είναι να καταλάβουμε τα βασικά συστατικά που αποτελείται το σύμπαν και επίσης πώς αλληλεπιδρούν και πώς στο τέλος προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε το σύμπαν, δηλαδή πώς εμφανίστηκε το σύμπαν. Αυτό είναι το κεντρικό σκοπός όλο αυτό που κάνουμε. Και όλα αυτά που βλέπετε, τα εργαστήρια, το CERN, οτιδήποτε, περιμένουμε πάντοτε πειραματικά δεδομένα να μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το όνομά σας έχει συνδεθεί με το μεγαλύτερο επιστημονικό πείραμα, το πείραμα του CERN. Για τον μέσο άνθρωπο, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Δεν θα αλλάξει τίποτα με την έννοια αν θα είναι πιο φτηνό το ένα ή πιο ακριβό το άλλο, αλλά αυτό που θα αλλάξει είναι, αν καταλάβουμε αυτό που σας είπα στην αρχή, πώς προήλθε το σύμπαν και πώς εξελίσσεται με καθαρά επιστημονικούς όρους, νομίζω τότε αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας σε όλη μας την συνείδηση κόσμου που έχουμε, δηλαδή του σύμπαντος, και αυτό πρέπει να, αυτή η βοήθεια που δίνουν οι επιστήμονες, αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα, νομίζω δεν υπάρχει πιο μεγάλη βοήθεια σε έναν άνθρωπο να του πούν τα πράγματα είναι έτσι, ξέρω εγώ, είμαστε μια τυχαιότητα που έχουμε προέρθει από μια τυχαιότητα, και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να καταλάβει και να το σύμπαν όπως θέλει και να μπορέσει να δώσει μια εξήγηση στη δική του ζωή και να ακολουθήσει τον δικό του τρόπο ζωής. Αλλά τουλάχιστον θα ξέρει περί τίνος πρόκειται. Σας φαντάζομαι όλη μέρα να βρίσκεστε σε ένα γραφείο ή σε ένα εργαστήριο και να δουλεύετε. Είναι ακριβώς έτσι? Μπορεί να μην είμαι συνέχεια 24 ώρες στο γραφείο να κάθομαι, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς στο μυαλό μέσα αυτό το πράγμα δουλεύει και μόνο του κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν είναι κάτι ότι πας σε μια δουλειά και πας, ξέρω εγώ, 9 με 5. Όταν πας και κάνεις διάφορα άλλα πράγματα. Δυστυχώς αυτό που κάνουμε δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί αυτό δεν μπορεί να σου φύγει από το μυαλό και συνήθως καμιά φορά δουλεύει και σαν αναλογικός υπολογιστής. Δηλαδή παράλληλα, ας πούμε, γίνεται αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτό έχει και τα καλά του και τα κακά του, βέβαια. Και μου έχει τύχει να είμαι και έξω και να μου έρθει και κάτι που με απασχολεί να μου έρθει ξαφνικά να κάνει σαν μια φυσαλίδα να εμφανιστεί και να το, ας πούμε, έτσι. Η συνεχής ενασχόλησή σας με την θεωρητική φυσική σας έχει φέρει πιο κοντά ή σας έχει απομακρύνει από την θρησκευτική πίστη?
Κοιτάτε, για μένα αυτά είναι δύο πράγματα εντελώς μη συνδεόμενα και δεν θέλω να τα... Είναι δύο διαφορετικές απόψεις κόσμου βασικά. Εδώ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσα από τη λογική που έχουν ορίσει το ανθρώπινο είδος. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τα πράγματα με έναν τρόπο χειροπιαστό εντός εισαγωγικών. Έτσι. Δηλαδή πείραμα, θεωρία, θεωρία, πείραμα και ούτω καθεξής. Άρα δηλαδή τα πράγματα να είναι αυτά που τα οποία τα καταλαβαίνουμε με το δικό μας, με το μυαλό μας, όπως έχουμε οι άνθρωποι τη λογική. Τώρα από εκεί και πέρα το άλλο πράγμα είναι ένα εντελώς διαφορετικό κατά κάποιο τρόπο θεώρηση των πραγμάτων, η οποία δεν συνδέονται και οπότε ο καθένας μπορεί να κάνει όπως θέλει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε αυτά τα πράγματα είναι, αυτό βρίσκουμε και από εκεί και πέρα ο καθένας ας ακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να σκεφτεί τον κόσμο. Αλλά πάντως είναι δύο διαφορετικές απόψεις κόσμου, έτσι. Πώς καταφέρνετε από το Χαρβάτι να φτάσετε να διδάσκετε στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου? Εγώ έκανα αυτό που αγαπούσα να κάνω και μάλιστα στην αρχή θυμάμαι όταν άρχισα και πληρωνόμουν μετά από το graduate student και τα λοιπά. Έλεγα, νόμιζα, λέω τώρα τι κάνω, δηλαδή έκανα αυτό που με ευχαριστούσε να κάνω και πληρωνόμουν κιόλα, δηλαδή το θεωρούσα πολύ μεγάλο έτσι ευλογία που λέμε αυτό το πράγμα ας πούμε. Το 1990 οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν εσάς μαζί με την υπόλοιπη ερευνητική ομάδα για το βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Συνέβη, εντάξει, ήταν μέσα στα... στις πιθανότητες εκεί πέρα που υπήρχαν, εντάξει. Απογοητευτήκατε που δεν το πήρατε? Όχι, καθόλου. Είμαστε και νέοι και τιμή ήταν αυτό το πράγμα, έτσι που είχε γίνει. Και εντάξει, ήταν μια ωραία στιγμή θα έλεγα. Την περίοδο 1997-1998 το Πανεπιστήμιο Αθηνών απορρίπτει την πρόταση να γίνεται καθηγητής. Είναι σαν αστείο θα έλεγα τώρα, τι να πω, δεν ξέρω ας πούμε, δηλαδή πραγματικά και από τότε δεν ήμουν, μου κάνει εντύπωση προφανώς ας πούμε αυτό το πράγμα, αλλά είναι που λέμε ότι εδώ είναι Βαλκάνια, δηλαδή τι να πω, εντάξει, ήταν περίεργο πράγμα. Εκτιμάτε ότι η γενιά μας θα ζήσει μια ανακάλυψη που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κοιτάμε τον κόσμο γύρω μας? Ήδη περνάμε, όπως λέμε, τη χρυσή εποχή της, είναι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ο πέμπτος αιώνας της κοσμολογίας και γίνονται συνέχεια μεγάλες εσωτερικές ανακαλύψεις. Συμβαίνουν πολύ μεγάλες εσωτερικές αλλαγές, συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα μέσα στην κατασκευή μοντέλου του παντός, όπως λέμε, έτσι αυτό το πράγμα εδώ πέρα και είμαστε πολύ κοντά, αν δεν το έχουμε ήδη στα χέρια μας αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι περνάμε και τώρα μια τέτοια στιγμή. Καταλάβατε. Βεβαίως τελικώς σε κάποια στιγμή αυτό θα κάνει τον μπαμ.